Συνελήφθη στην Ελευθερούπολη Καβάλας 34χρονος για παράβαση του νόμου περί βεκαλικών, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο κατάστημά του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 3.840 παιδικά αθύρματα και 396 βεγγαλικά διαφόρων διαστάσεων. Η σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Καβάλας, ενώ ο 34χρονος αφέθη ελεύθερος με εντολή της. Συνελήφθη στην Καβάλα από αστυνομικούς 40χρονη αλλοδαπή υπήκοος Βουλγαρίας για απόπειρα κλοπής πορτοφολιού. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη 40χρονη, διότι βρισκόμενη στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, αποπειράθηκε να αφαιρέσει το πορτοφόλι μια 44χρονη χωρίς να τα καταφέρει, καθώς ανέγινε αντιληπτή και κινητοποιήθηκε από πολίτες. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι 40χρονη με τη βοήθεια συνεργού της, ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε στο παρελθόν το πορτοφόλι μια 68χρονη, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 65 ευρώ, ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και τρεις κάρτες ανάληψης χρημάτων. Ακολούθως με τη χρήση καρτών προέβη 5 φορές την ανάληψη συνολικού χρηματικού ποσού 2.040 ευρώ από μηχανήματα ανάληψης. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας. Συνελήφθη στη Δράμα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν στην κατοχή του 28χρονου μία συσκευασία με κατρέγαστικά ανάβη βάρους 1 γραμμαρίου, η οποία και κατασχέθηκε. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του δράστη, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κατρέγαστικά ανάβη βάρους 35 γραμμαρίων. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας. 8 χτυπήματα, 7 σε κατοικίες και 1 σε κατάστημα, πραγματοποίησαν 3 αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, ερχόμενοι από Αθήνα, χθες τα ξημερώματα από τις 2 μέχρι τις 4 το πρωί. Τα 5 περιστατικά έλαβαν χώρα στο Ερατινό και τα 3 στο Αγίασμα. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, ενώ από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας εξ αυτών είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα από τον Κορυδαλό, όπου ήταν έγκλειστος για παρόμοιες πράξεις.